Έγινε το παιχνίδι καθαρά της ΑΕΛ. Δεν έχει πληρώσει τα παράβολα συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στην ΕΠΟ. Τιμωρήθηκε. Δεν γνωρίζω πώς και τι λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω και το έγγραφο που μας ήρθε ότι δεν έχει πληρώσει τα παράβολα. Τα έχει πληρώσει μάλλον με μια επιταγή που έχει σφραγιστεί και δεν έχει πληρώσει τη συμμετοχή των παιχτών. Εμείς κατεβήκαμε κανονικά στο γήπεδο. Η ΑΕΛ, ενώ είχε 22 παίχτες αποστολή, έβαλε τους 9 τιμωρημένους στην ενδεκάδα και επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να μην γίνει το παιχνίδι. Ενώ θα μπορούσε, τις 1 η ώρα πιστεύω είχαμε μια ενημέρωση από την ΕΠΟ, αν δεν θυμάμαι καλά, το επίσημο χαρτί, θα μπορούσε και ποδοσφαιριστές να κατεβάσει, αλλά με 13 παίχτες είχε, θα μπορούσε να κατεβεί στο παιχνίδι. Επέλεξε τον δρόμο να μην κατεβεί στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Να βάλει 9 ποδοσφαιριστές από αυτούς που δεν είχαν τα δελτία στη βασική δεκάδα. Αλλά η ουσία είναι να μένουμε εκεί ότι δεν είχαν πληρωθεί τα παράβολα των ποδοσφαιριστών συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο. Όλες οι ομάδες πληρώσαμε τα παράβολά μας κανονικά. Τώρα η ΠΑΕΛ, γιατί επέλεξε αυτό το πράγμα να μην πληρώσει τα παράβολά της. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο. Ο διαιτητής του φιλοαγώνος τι αναγράφει? Ο διαιτητής του φιλοαγώνος γράφει αυτό που ενημερώθηκα, ότι από την εντεκάδα που είχε παρατάξει η ΑΕΛ, την αρχική εντεκάδα, 9 παίχτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο... Είναι αντικανονική η συμμετοχή τους. Αυτό με ενημέρωσε, δεν το έχω δει. Ότι είναι γιατί ζήτησα να ενημερωθώ για ποιο λόγο δεν γίνεται. Και μου λέει μετά από τα αυτοπροσωπεία, 9 παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας είναι αντικανονική η συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Καταλάβατε, έβαλε τους αντικανονικούς στην πρώτη δεκάδα να μην θέλει να κατεβεί. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ μίλησε ότι ναι, η Λαμία είναι το αγαπημένο παιδί του βρώμικου ποδοσφαίρου. Τι έχετε να απαντήσετε? Ας κοιτάξει τα του οίκου του. Δεν θέλω ούτε να κρίνω τα λόγια του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Ο κόσμος γνωρίζει και της Λαμίας και της Λάρισας το ποιος είναι ιδιοκτήτης στη Λαμία, το ποιος είναι στην κάθε ομάδα. Λοιπόν, και το πόσο έχουμε ματώσει όλα αυτά τα χρόνια να φτάσει αυτή η ομάδα εδώ. Το γνωρίζετε τουλάχιστον εσείς και ποιος είναι ιδιοκτήτης της Λαμίας. Και ακόμα και από πού χρηματοδοτείται αυτή η ομάδα. Εμείς δεν ανήκουμε ούτε σε μεγάλες ομάδες. Το ξέρετε πως το παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θυμάστε, σας γυρίσω πιο παλιά, για ένα τελείως λόγο που δεν έχει ουσία, η Λαμία είχε τιμωρηθεί για ένα μπαίχτη κάποτε που είχε γράψει το φύλλο αγώνας ο διαιτητής στο σπίτι του και την ώρα που παίζαμε παιχνίδι, ξεκίνησε το παιχνίδι 3 η ώρα και το φάξ ήρθε 3 και 10 από την τότε, θυμάστε την ΑΕΛ, το Μουμίν, την υπόθεση, ενώ ο διαιτητής και μας βγάλανε τις 3 και 10 ότι μέσα παίζει τιμωρημένος ποδοσφαιριστής και χάσαμε τον αγώνα στα χαρτιά και πήγαμε και μείον 3 και έτσι τότε δεν συμμετείχαμε στα play-off. Το θυμάστε νομίζω οι Λαμιώτες πολύ καλά. Άραγες, που εμείς δεν είχαμε αφήσει κάτι απλήρωτο, λέει ότι θυμήθηκε ότι κάτι είχε πει ο ποδοσφαιριστής και μετά το συμπλήρωσε στο φύλλο αγώνα. Ούτε φύλλο αγώνα είχαμε εμείς, ούτε τίποτα. Τα θυμάστε καλά αυτά. Τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να γίνει, το τονίζω πάλι, το παιχνίδι. Δεν γνωρίζαμε ότι η ΑΕΛ έχει πρόβλημα με οικονομικά, δεν έχει πληρώσει τα έξοδα των δελτίων. Και βάσει κανονισμού το παιχνίδι κατά καιρό είναι υπέρ της Λαμίας. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι δεν είμαστε υπέτοι το γιατί δεν έγινε το παιχνίδι. Γνωρίζω ότι όταν μια ομάδα έχει υπετιότητα για το παιχνίδι, χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά. Η υπετιότητα ασφαλώς είναι της ΑΕΛ. Και είναι γιατί δεν πλήρωσε τα δελτία των παιχτών. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν έχουμε κάτι να... Εντάξει, ίσως επέλεξε αυτό τον τρόπο για να... Για να μην πάει και μείον 3. Εντάξει, δεν γνωρίζω, επέλεξε αυτό τον τρόπο γιατί... Εντάξει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.